αυτό το κοινό μας μέλλον δεν μπορεί να χτιστεί πάνω στον εθνικισμό, όπως συνέβη στο παρελθόν στα Βαλκάνια δυστυχώς, αλλά ούτε και σε σχεδιασμούς τρίτων για την περιοχή μας, μπορεί να χτιστεί, να βασιστεί αυτό το κοινό μας μέλλον πάνω στις μεγάλες δυνατότητες των λαών μας, στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για την περιοχή μας. Τα Βαλκάνια είναι μια πολύ κρίσιμη περιοχή για την Ευρώπη. Μια περιοχή που στο παρελθόν βεβαίως γέννησε ανησυχίες, πολέμους, αντιθέσεις, σήμερα όμως μπορεί να γεννήσει την ελπίδα για μια νέα πορεία συνεργασίας και συνανάπτυξης. Αναπτύξαμε τον οδικό χάρτη των Βαλκανίων και εμείς και η Ρουμανία πια είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι βρίσκεται ο πρόεδρος της Σερβίας, όλοι τους σοσιαλιστές, άσχετα από αυτό, είμαστε όλοι μαζί και επιμένουμε και η θέση της Σερβίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνομιλήσαμε και κλείνω με αυτό για πολύ μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή μας που αν προχωρήσουν θα αλλάξει όψη η ευρύτερη περιοχή. Να πω για παράδειγμα ο αγωγός TAP, ο κάθετος διάδρομος IGB, η αγωγή από την Ανατολική Μεσόγειο, οι σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, Θεσσαλονίκη-Βελιγράδι, Θεσσαλονίκη-Ρούσε και γιατί όχι και Βουκουρέστι, έργα τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να δώσουν μια διαφορετική πνοή στην ευρύτερη περιοχή. Πιστεύω και σας παρακαλώ τους δημοσιογράφους να μην αναφέρετε και μην δούνε τίτλοι καινούργια συνάντηση βαλκανική τύπου Βίσεγκράτ. Η φωνή μας θα πρέπει να ακουστεί, έχουμε βάσεις και έχουμε την συνεννόηση μεταξύ μας. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, χρειάζεται συντονισμός, διότι πρόκειται για κοινά project, αλλά υπάρχουν και εθνικά. Και ο συντονισμός όμως των εθνικών project είναι πολύ σημαντικά, διότι είναι πιο κάτω βέβαια από τα διεθνή, αλλά ωστόσο επιτρέπουν τις συναλλαγές, τις εμπορικές συναλλαγές σε μικρότερο κλίμακα. Όμως παίζουν σημαντικό ρόλο για τη συνεργασία με τις άλλες γειτονικές χώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδρος Βούτσης στο δημοψήφισμα στην Καταλωνία, κάνοντας λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση από την πλευρά της Ευρώπης. Σε σχέση με ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τους πολίτες της Σερβίας και είναι το δημοψήφισμα στην Καταλωνία και η διαφορετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στην Ισπανία και στη Σερβία. Εμείς στηρίζουμε την Ισπανία, πολύ φιλική χώρα προς εμάς, την εδαφική της ακεραιότητα. Δεν αναγνώρισε η Ισπανία την ανεξαρτησία του Κωσοβού, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφορετικά αντέδρασε και αυτό στράφηκε κατά του λαού μου και του κράτους μου, ότι το Κωσοβοπέδιο πήρε την ανεξαρτησία παρόλο που δεν έκανε κανένα δημοψήφισμα. Σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία χωρών των Βαλκανίων, πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια πορεία που θα βασίζεται και στην αιρεσιμότητα αλλά και σε ένα νέο όραμα για την συνεργασία των λαών στην ευρύτερη περιοχή.